Έρχονται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας βραχυχρόνιας μίσθωσης με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα καταλήμματα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Airbnb. Οι αλλαγές θα προκύψουν από το φορολογικό νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις αλλαγές, υποχρεωτική θα καθίστανται η έναξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή και περισσότερα προσεκ μίσθωση ακίνητα, θα επιβάλλεται ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων καθώς και τέλος κλιματικής αθεκτικότητας. Ναι, βέβαια να εξηγήσουμε ότι η υποχρεωτικότητα ισχύει για όσους διαχειρίζονται από τρία ακίνητα και πάνω. Δεν επηρεάζει δηλαδή όσους έχουν μέχρι τρία ακίνητα. Ναι. Αλλά όσοι έχουν τρία και πάνω θα πρέπει να κάνουν έναρξη αναγκαστικά, γιατί αρχίζει πια να υπάρχει και ΦΠΑ στη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι από τα λίγα εναπομείνοντα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει ΦΠΑ στη βραχυχρόνια. Οπότε υπήρχε έτσι κι αλλιώς μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει υποχρεωτική ένταξη στο ΦΠΑ από το 25, από 1 Ιανουαρίου του 25. Αυτή την οδηγία εφαρμόζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και το ξεκινάει ένα χρόνο νωρίτερα από 1 Ιανουαρίου του 24. Κοιτάξτε, θα είναι 13% το ΦΠΑ. Τώρα, από ό,τι έχει πει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, περιμένουμε βέβαια να βγουν κάποιες διατάξεις, έτσι να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, αλλά από ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, αυτό θα εισπράτεται από τις πλατφόρμες και θα αποδίδεται κατευθείαν στο κράτος, έτσι ακριβώς όπως γίνεται και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Airbnb, για παράδειγμα, θα εισπράττει αυτούς τους φόρους και θα τους αποδίδει κατευθείαν στο κράτος. Είναι χαρακτηριστικό πως το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετές φαίνεται πως είναι και οι ξένες επενδύσεις σε Airbnb, όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Δημοσπονδίας Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ανδρέας Χίου στο ένα Channel. Γι' αυτό άλλωστε έχουν ανέβει και το κόστος ανατετραγωνικό για την αγορά μιας κατοικίας, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση κυρίως από το εξωτερικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί από την, θα πω συγκεκριμένα, δύο κράτη τα οποία έχουν μεγάλη ζήτηση ακινήτων στην Ελλάδα. Είναι η Τουρκία και το Ισραήλ, που ζητάνε πάρα πολλά ακίνητα. Ναι. Το Ισραήλ συγκεκριμένα αγοράζει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα πολυκατοικίες ολόκληρες για να τις κάνει Airbnb. Οι επενδυτές δηλαδή ακολουθούν αυτή την τάση και επενδύουν στην χώρα μας, γιατί πιστεύουν ότι πραγματικά η Ελλάδα είναι ένας προορισμός ο οποίος θα έχει συνέχεια μια αυξητική τάση προς τα πάνω. Για την Καβάλα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση και στα ακίνητα της βραχυχρόνιας διαμονής, αλλά κυρίως και στη ζήτηση, κυρίως από Τούρκους, από την Τουρκία. Βλέπουμε μια μεγάλη άνοδο της συγκεκριμένης ζήτησης σε ακίνητα στην Καβάλα και για την Golden Visa, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα, προτιμούν την Καβάλα λόγω της εγκύτητας που έχει και στη Βόρεια Ελλάδα με την Τουρκία και κάνουν αγορές που βλέπουμε και από το Σύλλογο. Μας έρχονται συνέχεια ερωτήματα για αν υπάρχουν ακίνητα προς πώληση στην συγκεκριμένη περιοχή, στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Καβάλα.